Είναι η ώρα που θέλω κάτι... κάτι συναρπαστικό και απολαυστικό μαζί με τον καφέ μου. Τα 7 Days Mini Croissants με γεύση κακάο και μιλφέιγ. Υπέροχες κρέμες μέσα σε αφράτο mini croissant συμπληρώνουν τέλεια τη γεύση του καφέ. Ακούτε Home Home. Ένα podcast με τον Χρήστο Χωμενίδη. Δηλαδή εμένα. Με τις ιστορίες μου, το δέρμα σας ξαναβρίσκει την εφηβική του λάμψη. Παλιά οι άνθρωποι ήταν ασπρόμαυροι, με είχε ρωτήσει η κόρη μου στα τέσσερά της, ενώ ξεφύλιζε ένα άλμπουμ με οικογενειακές φωτογραφίες. Παλιά οι άνθρωποι γερνούσαν πιο γρήγορα. Λέμε συχνά στις παρέες μας εμείς, οι μεσήλικες του 21ου αιώνα που περνιόμαστε για τζόβενα. Το είχε άλλωστε πρώτος υπογραμμίσει ο Γιώργος Ζαμπέτας. Τώρα πλέον στα 50, καλοστέκεις μια χαρά. Και για χάρη σου οι γυναίκες σε περιμένουν στην ουρά. Υπήρχε εν τούτης και η αντίθετη τραγουδιστή άποψη. Τι σου είναι ο άνθρωπος, κοίτα παρατήρησε, μέχρι τα 40 του και έπειτα φαλήρισε. Η εντύπωση πάντως ότι στην αρχαιότητα και στο μεσαίωνα και τον προπερασμένο ακόμα αιώνα ήσουν ήδη όριμο στα 18, δημιουργημένο στα 30 και εξοφλημένο στα 40, πόρο απέχει από την πραγματικότητα. Ο Σοφοκλής έφτασε στα 90, παρέμεινε δε ακμαίος και δημιουργικός μέχρι το τέλος. Ο Σοκράτης, όταν ήπιε το Κόνιο, ήταν 70 χρονών και είχε νεογέννητο παιδί. Ο πυρπολιτής Κωνσταντίνος Κανάρης ορκίστηκε για τελευταία φορά πρωθυπουργός της Ελλάδας στα 84 του. Προφανώς, ο μέσος όρος ζωής ήταν πάρα πολύ χαμηλότερος. Αυτό όμως οφειλόταν στη βρεφική θνησιμότητα, στις αρρώστιες που κάλπαζαν έλλειψη φαρμάκων, στους πολέμους που ξεκλήριζαν πληθυσμούς ολόκληρους. Εάν δεν σε έστανε η ευλογιά, η χολέρα ή η γρήπη στον αγύριστο, εάν δεν σε θέριζε το σπαθί ή η σφαίρα, μπορούσες άνετα να μακροημερεύσεις. Ο παππούς μου μνημόνευε τη γιαγιά του, η οποία όταν πάτησε τα 100, της φύτρωσαν υποτίθεται καινούρια δόντια. Οι άνθρωποι παλιά κακοπάθαιναν. Στερούνταν πρωτεΐνες και υδατάνθρακες. Ρητήθηκαν πρόωρα από το λιοπύρι στα χωράφια και από το θαλασσοδάρσιμο. Διέθεταν όμως ένα άλλο σθένος, σωματικό και ψυχικό. Με ευκινησία εφήβου τίναζαν γέροι τις ελιές. Με βιονικό λες σηκώτη κατέβαζαν τα τσίπουρα στα καφενεία, αποκαλώντας τα γιατρικά. Και μπορεί οι γυναίκες να μαυροφορούσαν επί χρόνια λόγω πένθους, μα ο κόσμος τους μονάχα ασπρόμαυρος δεν ήταν. Πρόφτασα αυτόν τον κόσμο ως παιδί. Ζούμε σε μια φτωχή χώρα, μας έλεγαν οι μεγαλύτεροι, με παράπονο ίσως, δίχως όμως οργή ή ντροπή. Δύο στοιχεία της σημερινής μας καθημερινότητας απουσίαζαν τότε εντελώς σχεδόν. Τα προϊόντα μίας χρήσης και τα προϊόντα που απευθύνονται σε κάθε φύλο, κοινωνική τάξη και ηλικία. Όταν γεννήθηκα το 1966, οι πάνες ήταν οι φασμάτινες. Τις έπλαινε η μάνα μου και μου τις ξαναφόραγε. Το ίδιο και τις σερβιέτες της. Ίσως οι γονείς μου να είχαν ήδη αγοράσει πλυντήριο με δόσεις ασφαλώς, αφού το κόστος μιας ηλεκτρικής συσκευής υπερεύαινε το μέσο μισθό. Πάρα πολλά πάντως νοικοκυριά, και μιλάω για το κέντρο της Αθήνας, βρίσκονταν ακόμα στον αστερισμό της σκάφης. Υπήρχαν μάλιστα ειδικευμένες γυναίκες που πήγαιναν από σπίτι σε σπίτι και έβαζαν μπουγάδα χρησιμοποιώντας πράσινο σαπούνι και αλυσίβα. Τι ήταν η αλυσίβα? Ένα απορρυπαντικό προϊόν φτιαγμένο από στάχτη ξύλων. Τα Σαββατόβραδα εμπρός στα αρτοποιεία σχηματίζονταν ουρές. Κάθε οικογένεια είχε το ταψί της, με το όνομά της γραμμένο επάνω του. Κάθε ταψί περιείχε άλλο φαγητό. Αρνάκι με πατάτες, γεμιστά, ψάρι πλακή. Όλα τα φαγητά ψήνονταν μαζί, στον μεγάλο επαγγελματικό φούρνο. Το πρωί της επομένης επέστρεφαν οι γείτονες για να τα παραλάβουν, πληρώνοντας τα ψιστικά. Τα κυριακάτικα τραπέζια δηλαδή ήταν μεταξύ τους αδέλφια. Προέρχονταν από κοινή μήτρα. Στον δρόμο καταλάβαινες με μια ματιά ποιος είναι τι. Η κοινωνική θέση και το επάγγελμα ακόμα του καθενός αποτυπωνόταν στον ντύσιμό του. Οι αστεί, γιατροί και δικηγόροι, έμποροι, πρωτίστως δε οι δημόσιοι υπάλληλοι, κυκλοφορούσαν πάντοτε κοστούμαρισμένοι.
είχα έναν θείο δικαστή, ο οποίος φοράγε γραβάτα και στο σπίτι του. Με αντί για σακάκι, γκρενά ρόμπα με βελούδινο σιρίτι. Η εργατική τάξη, πολυάριθμη τότε και δυναμική, έβαζε τα καλά της στη σχόλη. Ξεχώριζε όμως από τα ηλιοκαμένα χειμώνα-καλοκαίρι πρόσωπα και από τα φθαρμένα της παπούτσια. Ένα καινούριο ζευγάρι παπούτσια έκανε λεφτά. Για να το αποσβέσεις έπρεπε να περάσουν 1-2 χρόνια το λιγότερο. Θα το πήγαινες 1-2 φορές στον τσαγκάρι να του αλλάξει σόλες. Εκείνοι που έμοιαζαν στην Αθήνα μέχρι τη δεκαετία του 70 σαν τις μύγες μες στο γάλα ήταν οι επαρχιώτες. Τραγιάσκες, πλεκτά καλάθια με πεσκέσια για τους γενείς τους, ραντεβού έξω από το φαρμακείο του Μπακάκου στην πλατεία Ομονίας. Ύφος καχύποπτο, μη και κανένας μπαγαπώντης τους εξαπατήσει. Εκατομμύρια Έλληνες συνέρευσαν μετά τον εμφύλιο από τα χωριά τους στις μεγάλες πόλεις. Κάτι βρήκε να κάνει ο καθένας, κάπως κουτσοβολεύτηκε. Δεν έφυγε όμως από πάνω τους ούτε το αλάφιασμα, ούτε η νοσταλγία για τον τόπο τους. Και ας τον είχαν κακήν κακός εγκαταλείψει. Η Κοκό Σανέλ λάνσαρε τα γυναικεία παντελόνια κατά την Belle Époque. Οι Ελληνίδες καθυστέρησαν τρομερά να τα υιοθετήσουν. Δεν αναφέρομαι στις λίγες που η ανατροφή, το περιβάλλον και τα νιάτα τους τους επέτρεπαν να τολμούν ό,τι έβλεπαν στα Technicolor Musical. Αλλά στα νοικοκυροκόριτσα και στις μαμάδες τους. Όχι παντελόνι, μα ούτε καν φούστα πάνω από το γόνατο δεν γινόταν εύκολα ανεκτή. Το τι θα πει ο κόσμος, η φράση επιτομή του μικροαστισμού, ακουγόταν σε σπίτια δεξιών και αριστερών, αφού και οι αριστεροί μπαμπάδες αισθάνονταν υπόλογοι για τη διαγωγή των θυγατέρων τους. Εάν μία εικόνα αποτυπώνει τα ήθη της εποχής, είναι της γυναίκας που επιβαίνει στη μοτοσικλέτα πλαγίως, που για να μην ανοίξει τα πόδια της, τα βάζει και τα δύο από την ίδια πλευρά της έλας. Στο μεταξύ, στη Φωκίωνος Νέγρη, στο πιο κοσμοπολίτικο σημείο της Αθήνας μαζί ίσως με την πλατεία Κολονακίου, οι κυρίες κάπνιζαν λεκιάζοντας το φίλτρο με το κοκκινάδι τους. Έπιναν βερμούτ και σχολίαζαν αρημανίως. Το κουτσομπολιό ονομαζόταν τότε κοινωνικός σχολιασμός. Η νεολαία κατέβαινε στα υπόγεια σφαιριστήρια, τα οποία είχε ματέως αποπειραθεί να καταργήσει ο Γιώργος Παπανδρέου το 1964. Οι αστιφύλακες περιπολούσαν αναζητώντας τεντιμπόιδες για να τους παραδώσουν στη δημόσια διαπόμπευση. Νταντάδες έσπρωχναν καρότσια με μωρά και οι οικοδόμοι από τα γιαπιά τις σφύριζαν. Η πραγματικότητα ήταν χυμώδης, σφριγγυλή, υποσχόταν τα πάντα. Θα πρέπει να ένιωθαν πολύ δυσάρεστα τότε οι γέροι, οι γεννημένοι τον 19ο αιώνα, οι επιζήσαντες δύο παγκοσμίων πολέμων. Κανείς δεν ήθελε να θεωρείται απόμαχος. Η γιαγιά μου από τον πατέρα μου, χείρα συμβολιογράφου, έσμιγε κάθε Τετάρτη απόγευμα με τις φίλες της για να παίξουν χαρτιά. Τις Πέμπτες απολάμβανε την πάστα της σε κάποιο κοσμικό ζαχαροπλαστείο και τις Παρασκευές πήγαινε στο κινηματογράφο ή στο θέατρο, ενίοτε και μόνη της. Κλείστηκε σπίτι της μετά τα 80. Πιστεύω ακράδαντα ότι κάθε εποχή έχει το δικό της καημό και τη δική της χάρη. Αντιπαθώ την νοσταλγικότητα, τον εξοραϊσμό του παρελθόντος, τη μυθοποίηση προσώπων και καταστάσεων που αν τις ζούσαμε στο πετσί μας, μπορεί και να φρικάραμε. Διακρίνω εν τούτης δύο χαρακτηριστικά του παλιού κόσμου που τα βρίσκω ιδιαίτερα θελκτικά. Η επιθυμία πρώτον, η ερωτική επιθυμία, η γυναική ερωτική επιθυμία ιδιαίτερα, αντιμαχόταν εξ ορισμού τα κυρίαρχα ήθη. Γεννιόταν στο σκοτάδι ή στο μισοσκόταδο και εκπληρωνόταν πίσω από κλειστές πόρτες. Ό,τι έχανες από ελευθερία, το κέρδιζες σε πάθος, σε ένταση. Αρκεί να ακολουθούσες το σώμα σου και γινώσουν αυτό που λέει ο Καβάφης, γενναίος της Ιδονής. Ο κόσμος δεύτερον, πριν από τη μεταπολίτευση, δεν χωρούσε τζάμπα μάγκες, ούτε τζάμπα επαναστάτες. Όποιος αποφάσιζε να εξεγερθεί πολιτικά ή κοινωνικά, να κατέβει στη διαδήλωση ή να αφήσει έστω μαλλί, έπαιρνε ακέραιο το ρίσκο του. Γι' αυτό και οι άνθρωποι κοιτάζονταν πιο εύκολα στα μάτια. Διότι είχαν πληρώσει τις μετρητής για τις επιλογές τους. Και ό,τι πληρώνεις, το υπερασπίζεσαι
και το απολαμβάνεις περισσότερο. Είναι ώρα να απολαύσεις τον καφέ σου μαζί με τα αγαπημένα σου 7 Days Mini Croissants και μπισκότα. Η πλούσια κρέμα και η αφράτη ζύμη των 7 Days Mini συνοδεύουν τέλεια τον καφέ όλες τις ώρες της ημέρας. Αυτό ήταν το Home Home. Η καλύτερη ώρα για να με ακούτε είναι κόβοντας τα νύχια σας. Αλλά αν θέλεις τη ζωή σου να προκόψεις, τα νύχια σου Τετάρτη και Παρασκευή μην κόψεις. Τη μουσική γράφει ο Χρήστος Σούμκας. Μπορείτε επίσης να με ακούτε κάθε ώρα και στιγμή στο Spotify, στα Apple Podcasts ή όπου αλλού ακούτε podcasts από το κινητό σας. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.